Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νικαίας και Καϊδαρίου κύριο Αλέξιο και τον ιερέα που τον συνόδευε, τους βουλευτές που παρευρίσκονται, την κυρία Ρένα Δούρου και τον κύριο Γιάννη Βαπέρδο, τον Γενικό Γραμματέα και πρώην Δήμαρχο Χαραντρίου, τον κύριο Ζαφυρόπουλο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τους εκπροσώπους των συλλόγων και των φορέων του Δήμου μας που είναι σήμερα κοντά μας και βέβαια όλους εσάς που παρευρίσκεστε σε αυτή την σημαντική πρώτη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, στην ορκομοσία δηλαδή του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Εκ μέρους λοιπόν του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω πριν από την τελετή της πολιτικής ορκομοσίας. Είναι γεγονός ότι όλοι μας θέλουμε και προσπαθούμε να κάνουμε μια καλύτερη πόλη. Αυτός είναι ο στόχος. Και τουλάχιστον αυτό έχουμε βάλει και εμείς σαν προτεραιότητα, χρόνια τώρα παλεύοντας για τα κοινά της πόλης μας και αναλαμβάνοντας και τη διοίκηση του Δήμου από θέση ευθύνης πια, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο για να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν και ταλαιπωρούν τους πολίτες. Να πούμε καταρχάς ότι οι πολίτες οι οποίοι βάζουν διάφορα προβλήματα, αυτές τις μέρες ακούμε πάρα πολλά, έχουν απόλυτο δίκιο και σαν Δημοτικό Συμβούλιο από εκεί θα ξεκινάμε. Ότι δεν θα κακίζουμε, δεν θα λέμε γιατί βάζουν προβλήματα οι πολίτες. Είναι γεγονός ότι κάθε πόλη και το Χαϊδάρι μας βέβαια έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ο ρόλος ο δικός μας σαν Δημοτικό Συμβούλιο είναι να τα γνωρίζουμε, να τα επεξεργαζόμαστε, να βλέπουμε ποιες λύσεις μπορούμε να δώσουμε, να ιεραρχούμε αν θέλετε ανάλογα και με τις δυνατότητες που υπάρχουν την επίλυσή τους και να κάνουμε ό,τι το καλό για τους πολίτες, για την πόλη μας, για τη νέα γενιά που πρέπει να ζει σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον. Είναι γεγονός ότι τα πράγματα πάντα δεν είναι τόσο ρόδινα ή όλα αυτά τα οποία σκεφτόμαστε και έχουμε σαν προτάσεις δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν. Γιατί υπάρχει μια κατάσταση αυτή τη στιγμή οικονομικού στραγγαλισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης που δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των δημοτικών αρχών. Υπάρχει δηλαδή υποχρηματοδότηση, είναι λίγα τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι Δήμοι, δεν μπορούν να κάνουν όλα αυτά που ονειρευόμαστε για μια καλύτερη πόλη, είναι λίγο το προσωπικό το οποίο δουλεύει, σε σημαντικούς τομείς έχουμε τεράστιες ελλείψεις, όπως είναι η καθαριότητα για παράδειγμα, όπως είναι η τεχνική υπηρεσία, η αυτεπιστασία, η παιδική σταθμή, διοικητικές υπηρεσίες, παντού υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού γιατί από το 2010 μέχρι σήμερα απαγορεύονται οι προσλήψεις λόγω των μνημονίων, δεν έχουν γίνει προσλήψεις, έχουν συνταξιδοτηθεί πάρα πολλοί υπάλληλοι του Δήμου και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και υπάρχει βέβαια και έλλειψη μέσων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αποκομιδή των σκουπιδιών. Δεν υπάρχει ανακύκλωση όπως θα τη θέλαμε όλοι, ούτως ώστε να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο όπως λέμε. Υπάρχουν δηλαδή πολλά προβλήματα. Εμείς δύο πράγματα θα κάνουμε. Πρώτον, θα αξιοποιήσουμε όλο αυτό το πλούσιο υλικό που υπάρχει στην πόλη μας και στους συλλόγους αλλά και σε κατοίκους που έχουν ιδέες, προτάσεις, παρατηρήσεις. Θα συζητάμε μαζί τους για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ενεργοποιήσουμε πάλι τις λαϊκές συνελεύσεις. Δηλαδή, κάθε χρόνο, εκτός από τις υπόλοιπες επαφές που θα κάνουμε με τον κόσμο, κάθε χρόνο θα κάνουμε σε κάθε γειτονιά λαϊκή συνέλευση, όπου θα έχει το δικαίωμα ο κάθε πολίτης να έρθει, να πει τον προβληματισμό του, να κάνει παρατηρήσεις, να βοηθήσει οικοδημοτικά σε όλη αυτή την προσπάθεια για ό,τι καλύτερο για την πόλη. Και δεύτερο, θα συνεργαστούμε πάρα πολύ και με τους τοπικούς συλλόγους που υπάρχουν. Έχουμε ένα πλούσιο υλικό στο Δήμο μας από πάρα πολλούς συλλόγους. Θα συνεργαστούμε με πνεύμα ισότητας πάνω στη βάση αυτό που σας είπα και των προβλημάτων αλλά και των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να κάνει ο κάθε σύλλογος ξεχωριστά. Να μεταφέρει και στην πόλη μας τα είδη, τις παραδόσεις από διάφορες περιοχές της χώρας μας και από την Πικρασία. Έχουμε συλλόγους Μικρασιατών, τους Πυργούσους, από τη Χίο, τους Κρήτες, από διάφορες περιοχές, Θεσσαλούς, Μακεδόνες.
ένα πλούσιο υλικό και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν τελειώσω. Σε δύο λεπτά όμως θα τελειώσω. Δεν ξέρω αν είναι επειδή δεν έχω χαρτί, είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, γιατί συνήθως όταν μιλάς εκτός κειμένου λες πολλά. Λοιπόν, θα τελειώσω όμως, θα είμαι σύντομος. Πιστεύουμε και τουλάχιστον από την πλευρά της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλες τις παρατάξεις που αυτή τη στιγμή συγκροτούν το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό, σας το λέω ειλικρινά, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη, γιατί και οι άλλες παρατάξεις έχουν προτάσεις για το Δήμο, νομίζω ότι έχουν διάθεση όλοι, γι' αυτό κατεβαίνουν σε εκλογές. Θα προσπαθήσουμε πραγματικά να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τελειώνοντας, δύο πράγματα να πω για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ένα τεράστιο θέμα που χρόνια τώρα ταλανίζει το Δήμο είναι το πρόβλημα της καθαριότητας, βέβαια, που όσες προσπάθειες και να γίνονται δεν βρίσκεται απόλυτη λύση. Εκεί θα ρίξουμε πάρα πολλές δυνάμεις, γιατί πραγματικά δικαιούται ο πολίτης να ζει σε μια καθαρή πόλη. Έχουμε το μεγάλο θέμα του Σκαραμαγκά με το LNG, όπου θα κάνουμε μια προσπάθεια να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις του Δήμου, αλλά και των υπόλοιπων περιοχών, ερχόμενοι σε συνεργασία και με τους διπλανούς Δήμους, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Δυτική Αθήνα και βέβαια τον Ασπρόπυργο, το Πέραμα, γιατί είναι μια μικρή πυρηνική βόμβα. Να μην ζήσουμε ένα νέο Τσέρνομπιλ στην περιοχή μας. Είναι πολύ επικίνδυνη μια πιθανή εγκατάσταση μονάδας LNG στο Δήμο. Επίσης, ένα τεράστιο θέμα που το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ σαν Δήμος είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Με τις πλημμύρες, με μια δυνατή βροχή, είναι περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, το 2015 αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα στην πόλη μας. Αλλά και άλλες πλημμύρες, το 2013, το 2014, για να σας πω μόνο τα τελευταία χρόνια, έχουμε πολύ μεγάλες πλημμύρες. Και επειδή είδατε τι γίνεται τώρα και στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, το θέμα είναι να προλαμβάνουμε αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, σε συνεργασία με την περιφέρεια που είναι και αρμόδια, αλλά και τους υπόλοιπους φορείς, θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία είχαν σχεδιαστεί για το Χαϊδάρι. Επίσης, έχουμε πολλά θέματα σε σχέση με τους ελεύθερους χώρους, διεκδικήσεις όπως είναι στο στρατόπεδο για τα 66 στρέμματα, τη γιορτή κρασιού, άλλους χώρους που είναι δεσμευμένοι και κινδυνεύουν με αποδέσμευση, να έχουμε καλύτερα σχολεία για όλα τα παιδιά, για την νεολαία μας, καλύτερους παιδικούς σταθμούς με προσωπικό που θα υπαρκεί στις νέες συνθήκες που υπάρχουν σήμερα. Στον πολιτισμό και στον αθλητισμό θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, γιατί αφορά όλο τον κόσμο, έχει και ένα περιεχόμενο στη ζωή του. Και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι πραγματικά κάτι, είναι το αλατοπίπερο και για την νεολαία αλλά και για τους μεγαλύτερους. Βλέπω εδώ τώρα και την πρόεδρο των Ολυμπιονικών, τη Βούλα τη Ζιγούρη, που είναι και χαϊδαριώτησα, και θα την καλωσορίσουμε τη Βούλα, που γνωρίζει από πρώτο χέρι και η Βούλα, αλλά και όσοι ασχολούνται με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, πόσο καλό κάνει αυτό στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των ανθρώπων. Πολλά θέματα, δεν θα σας τα αναπτύξω τώρα άλλο, της καθημερινότητας, τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι, δηλαδή, πολλά ανοιχτά μέτωπα, στα οποία θα κάνουμε πραγματικά, και αυτή είναι η διάθεσή μας, θα κάνουμε ό,τι το δυνατόν, το καλύτερο για όλη την πόλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και να ξέρετε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση συνεργασίας μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών. Να έχουμε καλές γιορτές αυτές τις μέρες, ό,τι καλύτερο εύχομαι, με υγεία, με αγάπη, δύναμη για τις δύσκολες μέρες και ειρήνη βέβαια για όλο τον κόσμο. Γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε σαν άνθρωποι να γίνονται αυτά τα εγκλήματα σε βάρος αθώων ανθρώπων που γίνονται και στην Παλαιστίνη και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Να είστε όλοι καλά, ό,τι καλύτερο. Να διαβάσω τώρα τον πολιτικό όρκο. Δηλώνω, επικαλούμενο στην τιμή και
τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στη χώρα μας, θα υπακούω το Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Δηλώνω επίσης ότι θα αγωνιστώ για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του λαού μας.